Ζητήματα που αφορούν την κυκλοφορία στην πόλη αλλά και παράνομες σταθμεύσεις συζητήθηκαν κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων. Με αφορμή ερώτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων Γιώργου Κοτσαρίδα σχετικά με παράπονα πολιτών για την κυκλοφορία κάθε μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, συζητήθηκε το ζήτημα της παράνομης στάθμευσης σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Όπως επισήμανε και ο αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Αθανασούλης, μεικτά κλιμάκια δημοτικής αστυνομίας και τροχιάς βρίσκονται επιποδός για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Το πρώτο θέμα που ήθελα να επισημάνω και θεωρώ είναι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι τα παράπονα των πολιτών είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ειδικά τις τελευταίες μέρες, είναι ότι η κυκλοφορία, ειδικά στις μεσημεριανές ώρες, στους οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Σπύρου, είναι φοβερή. Δηλαδή, οι πολίτες ταλαιπωρούνται. Μία ώρα και μία μισή ώρα και δύο ώρες γίνεται η διαδρομή από τον Παρόνο απάνω για να φτάσουν κάτω στο παλαιό νοσοκομείο και να φύγουν κάτω. Πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο για κάτι να κάνει η Δημοτική Αρχή. Να προκληθεί μια συζήτηση, να συμβεί κάτι, να δούμε τι μέτρα μπορεί να ληφθούν, να ανακουφιστούν οι συμπολίτες μας, διότι η ταλαιπωρία είναι πάρα πολύ μεγάλη των πολιτών. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και κάθε μέρα δεχόμεθα αυτά τα παράπονα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει η Δημοτική Αρχή, να γίνουν κάποιες προσπάθειες για να μπορέσει η ροή να είναι πιο γλίγορη. Είναι απαράδεκτο, δηλαδή η ταλαιπωρία είναι και υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τα παιδιά τους από το σχολείο ή πάνε τα παιδιά τους από το σχολείο ή φεύγουν από τις δουλειές τους, ηλικιωμένοι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται. Είναι ένα τράφικο απερίγραπτο. Όντως το πρόβλημα υφίσταται και το έχουμε πει επανειλημμένα, διότι υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι δεν πρέπει να σταθμεύουν παράνομα, δηλαδή να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Απλώς θέλω να σας πω ότι από την προηγούμενη Δευτέρα, σε συνεργασία Δημοτική Αστυνομία με τον κύριο Διοικητή της Τροχιάς, έχουμε οργανώσει μεικτά τμήματα, τα οποία τόσο σε καθημερινής βάσης, τόσο το πρωί, όσο και τις απογευματινές ώρες, έχουν δηλαδή περιφέρονται στους δρόμους όλους και να ελέγξουν την παράνομη στάθμευση των οχημάτων, τα οποία ουσιαστικά αυτά δημιουργούν και αυτό το έντονο πρόβλημα της ροής της κυκλοφοριακής, τόσο στα πεζοδρόμια και στους πεζοδρόμους και στις πλατείες. Και θέλω να επισημάνω ότι και μια ακόμη φορά ότι τα πρόστιμα τα οποία προβλέπονται και επιβάλλονται είναι για μεν τη στάθμευση στα πεζοδρόμια 40 ευρώ και αφαίρεση των πινακίδων επί 10 μέρες, οι οποίες αφαιρούνται οι πινακίδες τώρα, και για τους κοινόχρηστους χώρους πρόστιμο 200 ευρώ και αφαίρεση των πινακίδων 20 μέρες. Αυτά τα πρόστιμα κόβονται από την Τροχέα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όντως επειδή υπάρχει το πρόβλημα αυτό και ορισμένοι δεν νοούν ότι πρέπει να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις πινακίδες. Νομίζω ότι και με αυτό το πιο αυστηρό μέτρο το οποίο λάβουμε τώρα θα διορθωθεί κάπως, ήδη έχει διορθωθεί από ό,τι είναι οι πληροφορίες τώρα τις τελευταίες μέρες και από ό,τι βλέπουμε, αλλά ελπίζουμε ότι φοβούμενοι αυτά τα πρόστιμα ορισμένοι που δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να σταθούν νόμιμα.